Πάμε να δώσουμε την καλημέρα μας πριν το τέλος της εκπομπής. Έναν από τους πρωταγωνιστές της χθεσινής νίκης, το διπλό στην Καβάλα, στο Ανθή Καραγιάννη επί του Βυζάντικου Γιονοχώματος. Με ένα παίκτο που σχολιάσαμε κιόλας το γεγονός ότι, αν και τραυματίας, αγωνίστηκε και το απονείμαμε τα εύσημα. Τα πούμε και ζωντανά τώρα. Το Μιχάλη τον Γιαννέτση. Μιχάλη, καλημέρα, τι κάνεις? Καλημέρα, σου μια χαρά, εσύ κάνεις? Δόξα τω Θεώ. Εσύ αν είσαι καλά, γιατί ταλαιπωρήσατε το τελευταίο διάστημα και μάλιστα νομίζω ότι πρέπει να άσφιξεις και πάλι τα δόντια για να καταφέρεις να αγωνιστείς το χθεσινό μάτς. Έχω ένα μικρό προβληματάκι, είναι αλήθεια, αλλά τέλος πάντων, με κάποιο συντηρητικό πρόγραμμα που ακολουθώ, ναι, μπορώ, ας πούμε, άμα να τα βγάλω πέρα, ας πούμε, στην ημέρα του αγώνα. Αυτό είναι ένα θέμα, γιατί όλοι, λίγο πολύ, όσοι ταλαιπωρούνται από τη μέση, γνωρίζουν ότι περνάει μόνο με ξεκούραση. Έτσι δεν είναι, Μιχάλη? Άμα δεν το ξεκουράσει, ναι, στη μέση, δύσκολα. Εντάξει, θα πρέπει να κάνεις λίγη υπομονή. Και φυσιολογίες. Ακριβώς. Ο Άρης έχει τρία ματσέρι που δεν δέχεται γκολ, και επειδή είσαι και αμυντικός, για σένα αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία. Και δεν ξέρω αν θεωρείς εσύ ότι αυτός είναι ο βασικός λόγος για τον οποίο ο Άρης πλέον είναι στην πρώτη θέση της βαθμολογίας και ευθύνεται στο ότι έχει βελτιώσει και την εικόνα συνολικά της ομάδας. Σίγουρα, όταν κρατάς πίσω το 0, αυτομάτως αυξάνονται και οι πιθανότητες να κερδίσεις. Σε κάθε παιχνίδι που θα κρατάμε εμείς το 0, πίσω στην άμυνα, όλη η ομάδα βασικά, οι πιθανότητες που θα έχουμε για να κερδίσουμε θα είναι πάρα πολύ αυξημένες. Έτσι, παίζοντας πιο ορθολογικά πλέον και αμυντικά και αμυνόμενη όλη η ομάδα, βγαίνει και το αποτέλεσμα που θέλουμε. Πάντως ο Παύλο Κάμπος, όταν ήρθε και ανέλαβε τον Άρη πριν από ένα μήνα, δεν δίστασε να πει ότι προτεραιότητα για αυτόν θα είναι να θωρακίσει την ομάδα μεσοαμυντικά και στη συνέχεια να κοιτάξει το επιθετικό κομμάτι, παρότι όλοι θα περίμεναν στην ΓΑΜΑ Εθνική τον Άρη να παίζει επιθετικά, χωρίς να σκέφτεται σχεδόν καθόλου τα μετόπιστεν. Αλλά ο ίδιος ο Κάμπος όχι μόνο δεν έκανε κάτι τέτοιο, αλλά ίσα ξεκίνησε από πίσω τη δουλειά προς τα μπροστά. Ναι, γιατί αν θυμάμαι καλά, όταν είχε έρθει ο κύριος Κάμπος στην ομάδα, η ομάδα είχε αναλογία τερμάτων 6-6. Είχε δεχτεί 6 γκολ, ναι, βέβαια. Είχε δεχτεί 6 γκολ. Ναι. Εντάξει, άμα θέλει να κάνει πρωταθλητισμό, αυτό πρέπει να το διορθώσει. Και αν σκεφτούμε ότι 6 γκολ σε ένα μάτι ήταν, εντάξει, φυσιολογικό, θα πρέπει να βελτιώσει πάρα πολύ την άμυνά σου για να μπορέσει να κάνει πρωταθλητισμό. Και έτσι πιστεύω, έτσι το σχέδιο. Πιστεύω ότι ξεκίνησε για να βελτιώσει, να θωρακίσει την άμυνα, όπως είπε. Τι άλλο πιστεύεις ότι έχει αλλάξει στην ομάδα αυτό το τελευταίο μήνα? Πού έχεις δει εσύ κάποιες διαφορές προς το καλύτερο? Πιστεύω ότι υπάρχουν διαφορές προς το καλύτερο όσον αφορά τη μαχητικότητα που βγάζει ο κάθε παίχτης και το πάθος μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Να. Θεωρείς δηλαδή και συμφωνείς με όσους λένε ότι στο κομμάτι της ψυχολογίας ο προπονητής έχει δουλέψει αρκετά και φαίνονται τα πρώτα δείγματα? Ναι, συμφωνώ. Συμφωνώ, γιατί βλέπεις τον κάθε παίχτη να παίζει και για το συμπαίχτη δίπλα του και για να τα δίνει όλα. Δηλαδή να ξέρει ότι θέλει να πάρει οπωσδήποτε την νίκη. Δεν πρόκειται να βιάσουμε από το γήπεδο, να πάρει την νίκη. Μιχάλη, θεωρείς ότι ο Άρης τα πρώτα 4-5 παιχνίδια πέρασε και αυτή την κατάσταση προσαρμογής σε μια τελείως διαφορετική κατηγορία από ό,τι έχει συνηθίσει ο σύλλογος? Δηλαδή, εσείς οι ποδοσφαιριστές και ειδικά εσύ και κάποιοι άλλοι που έχετε παίξει στη Super League, νιώσατε αυτή την διαφορά? Είναι όντως κάτι διαφορετικό ή είναι ποδόσφαιρο και όπως παίζω στη Λίγκα, παίζω και στην Τρίτη Εθνική? Όχι, πιστεύω υπάρχει αυτή η προσαρμογή που λες, γιατί όλες οι ομάδες αντιμετωπίζουν διαφορετικά. Έχεις πλέον τελείως διαφορετικό στόχο. Υπήρχαν αυτοί οι 4-5 αγώνες, όπως είπες, που ήταν προσαρμογής. Της προσαρμογής, ναι. Μέχρι έξω να καταλάβουμε ότι με τι έχουμε να κάνουμε, τι έχουμε να αντιμετωπίσουμε στο πρωτάθλημα και ποιος θα πρέπει να είναι καθαρά στόχος μας. Μάλιστα.
Ναι, γιατί βλέπουμε όντως ότι υπάρχει και μια βελτίωση. Θα μου πεις, οι περισσότεροι από τους παίκτες ήρθαν και μέσα Σεπτέμβρη, τέλη Σεπτέμβρη στην ομάδα. Έτσι. Ναι, ναι. Βασικές μονάδες όπως ας πούμε ο Μάουρο Πόι ή και κάποια άλλα παιδιά έχουν έρθει προς το τέλος. Όντως δηλαδή χρειάζεται αυτό το διάστημα για ένα ποδοσφαιριστή της προσαρμογής. Σίγουρα, ναι. Mm-hmm. Του λένε ότι το να φτάσει στην κορυφή είναι πιο εύκολο από το να παραμείνεις εκεί. Άρα για εσάς το επόμενο στοίχημα είναι ο Άρης να παραμείνει στην κορυφή αφού την έπιασε ξανά μετά την πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Εννοείται. Mm-hmm. Είχαμε και εμείς ένα άγχος το πότε θα βρεθούμε και εμείς στην πρώτη θέση. Αλλά τώρα όλο το θέμα είναι να διατηρηθούμε στην πρώτη θέση. Δεν καταφέραμε τίποτα που γράψαμε στο ΑΕΝΑΚ τον Άρη. Πρέπει να διατηρηθούμε στην πρώτη θέση μέχρι το τέλος του πρωταθλήματος. Αυτή η εβδομάδα, η προηγούμενη, ήταν και λίγο περίεργη, έχω την αίσθηση. Γιατί αν ο Άρης θες στραβοπατούσε, νομίζω ότι πολλοί θα το συνέδεαν με την αποχή της από την προπόνηση, το θέμα με τα ιδιωτικά συμφωνητικά. Αντιθέτως, σε μια τέτοια εβδομάδα, ο Άρης, όπως λένε όλοι, έκανε την καλύτερη του εμφάνιση στο κοκκινόχωμα. Ήταν και ένα στοίχημα για εσάς τους ποδοσφαιριστές, δηλαδή να προσπαθήσετε για το κάτι παραπάνω σε αυτό το παιχνίδι ή απλά έτσι πήγε το παιχνίδι. Τα ακούγαμε, δηλαδή τους ζητούσαμε και οι ίδιοι, δηλαδή του στείλω ότι εφόσον κάναμε εμείς αποχή την Τετάρτη την προπόνηση, άμα θα χάσουμε την Κυριακή θα πέσουν όλοι πάνω μας και τα λοιπά και τα λοιπά. Αλλά φυσικά το μάτι έτσι βγήκε, δηλαδή δεν γινόταν η αποχή την Τετάρτη, πιστεύω πάλι η ομάδα τέτοια εικόνα θα παρουσίαζε. Mm-hmm. Ναι, τώρα έχεις, να σου πω κάτι, είναι το θετικό το αποτέλεσμα. Αν ήταν αρνητικό το αποτέλεσμα, ο κόσμος θα έλεγε, ορίστε, κάναν αποχή την Τετάρτη, ναι, γι' αυτό η ομάδα δεν κέρδισε. Αυτό είπα. Υπάρχει και αυτό πάντα το... όταν αντιδρά ένας ποδοσφαιριστής, ρε παιδί μου, πάντα ο κόσμος το αρνητικό αποτέλεσμα σκέφτεται διαφορετικά. Τώρα ναι, κέρδισε η ομάδα, όλα καλά. Παρεπτόντως, φαντάζομαι ότι ισχύουν όσα μας είπε και ο Σουνάς μεσοβδόμαδα, ότι το θέμα με τα ιδιωτικά συμφωνητικά έχετε πάρει τη δέσμευση από τη διοίκηση ότι θα λυθεί μέχρι τις 10 Δεκέμβρη, έτσι. Ναι. Έχουμε πάρει δέσμευση από τη διοίκηση. Μάλιστα. Αυτό είναι το θετικό, γιατί φαντάζομαι ότι θέλετε και εσείς την ηρεμία σας. Να είστε αφοσιωμένοι 100% στο αγωνιστικό κομμάτι. Από την άλλη, είδαμε για μία ακόμη φορά έντονη παρουσία του κόσμου στην Καβάλα. Αυτό δεν αλλάζει, έτσι. Είτε παίζει στην πρώτη εθνική, είτε στη δεύτερη, είτε στην τρίτη. Ναι, όχι. Και όταν είδαμε τον κόσμο, ξέρω, στο πέταλο στην Καβάλα, μας έδωσε ένα επιπλέον κίνητρο. Θέλουμε να... Παίζουμε για αυτούς. Δεν θέλουμε... Ούτε μισή φορά πλέον να φεύγουμε από το γήπεδο και να μην έχουμε πάρει εμείς το νικηφόρο αποτέλεσμα. Παίζουμε πλέον και για αυτούς. Μάλιστα. Σαν σήμερα είναι η νίκη του Άρη μέσα στη Μαδρίτη. Ήσουν στον Άρη, ήσουν βέβαια στη δεύτερη ομάδα, αν δεν κάνω λάθος τότε. Έτσι, ναι. Δεν είχες ανέβει ακόμα στην πρώτη ομάδα. Πώς το είχες ζήσει αυτό το παιχνίδι, τότε ως στέλεχος του Άρη? Από ό,τι θυμάμαι, πρέπει να είχα... Πρέπει να πανηγύριζα κανένα μισάωρο μετά το... μετά το μάτς, πρέπει να πανηγύριζα κανένα μισάωρο, ναι. Αλλά θυμάμαι, ήταν τεράστια επιτυχία. Δηλαδή είχε σχολιαστεί από παντού, από τα μέσα, σε όλη την Ευρώπη. Mm-hmm. Mm-hmm. Τώρα μακάρι είναι δύσκολες καταστάσεις. Μακάρι να τις ξαναζήσει σύντομα ο Άρης αυτές τις στιγμές και να τις ξαναζήσει, Μιχάλη, που να βάλετε και εσείς το χεράκι σας και το ποδαράκι σας. Κυρίως και το κεφαλάκι σας, γιατί προωθήσε και σε αρκετά στημένα στην επίθεση, ούτως ώστε τουλάχιστον το αυτονόητο του Άρης να επιστρέψει άμεσα στη Football League. Ναι. Πλέον αυτό έπρεπε μόλις. Πάντως χθες νομίζω ότι ήταν ιδιαίτερη στιγμή, γιατί εντάξει, είσαι από τους αρχηγούς της ομάδας, αλλά φόρεσε και το περιβραχιόνιο χθες, έτσι. Ναι. Το βλέπω σαν τιμή εγώ να φοράω το περιβραχιόνιο της ομάδας. Είσαι και μια ζωή στον Άρη, Μιχάλης, από πόσο, από πολύ μικρό παιδάκι παίζεις τα τίματα? Ναι, είμαι 13 χρόνια, από εκεί. Πόσο χρόνο είσαι, 35? Μισή ζωή, πράγμα. Μιχάλη, πόσο είσαι τώρα? 22. 22? Ναι. Μάλιστα, 13, από 9 χρονών δηλαδή. Ναι. Μάλιστα. Εντάξει.
22 χρονών να υπάρχουν τέτοιες ηλικίες. Ακόμα, μάλιστα. Μακάρι να ξεπεράσει το συντομότερο και το πρόβλημα που σε απασχολεί στη μέση. Τι προβλέπετε γι' αυτό, τι σου είχε πει ο Βαγγέλης ο Πανταζής? Έχω μια μικρή δισκοκύλια στη μέση. Μάλιστα. Χρειάζεται επέμβαση ή αντιμετωπίζετε? Όχι. Ευτυχώς δεν χρειάζεται, άρα θα πρέπει να κάνεις λίγο υπομονή. Κάνα 20 ημέρα ακόμη, Μιχάλη, που θα σταματήσει το πρωτάθλημα. Ναι, τα Χριστούγεννα. Τα Χριστούγεννα, ούτως ώστε να το ξεκουράσει. Σας φίξει τα δόντια μέχρι τότε. Ο Βαγγέλης ο Πανταζής, όποτε χρειάζεται, είναι δίπλα στους ποδοσφαιριστές, ξέρει πώς να αντιμετωπίσει τέτοια ζητήματα. Και μακάρι την Κυριακή κόντρα στον Απόλλωνα Αρναίας, ο Άρης, και το λέμε αυτό γιατί είναι κάτι που θέλει ο κόσμος, επιτέλους να συνδυάσει μια νίκη και με καλό θέαμα την Κυριακή. Με κάνω χαρά στον κόσμο και να δείξουμε ένα πάρα πολύ καλύτερο πρόσωπο και παρουσιάσουμε θέαμα. Ευχαριστούμε πολύ, περαστικά, και καλή συνέχεια, Μιχάλη. Να είστε καλά, γεια σας.